Λίγο έξω από το Λουτράκι με την κυρία Δέσποινα Ζερβού, μια καλή σαμαρίδισσα για τα δέσποτα ζώα, που εδώ από μόνη της, χωρίς την στήριξη κανενός, χωρίς τη βοήθεια κανενός, τουλάχιστον επίσημου φορέα, γιατί άνθρωποι πάντα υπάρχουν να στηρίξουν, παλεύει, ταΐζει 90 αδέσποτα ζώα. Περισσότερο θα μας πει η ίδια. Τι σας έκανε να ασχοληθείτε εδώ με τα ζώα, εδώ και 30 χρόνια που λέτε με αυτά τα ζώα? Από μικρό παιδί είχα ασχοληθεί με τα ζώα. Ήταν ο μπαμπάς μου που τα αγαπούσε πάρα πολύ. Μου έφερνε μωρά που λέγανε κατάκια και τα μεγαλώναμε. Έφυγα, τελείωσα το σχολείο μου, έφυγα στην Αθήνα. Πήγα στη Φιλοσοφική. Έδωσα στο Εθνικό Θέατρο. Τελείωσα το Εθνικό Θέατρο, άφησα τη Φιλοσοφική. Πριν τελειώσω, βγήκα στο θέατρο με τον εραστή της Lady Chatterley, τη μεγάλη επιτυχία που παίχθηκε επί 2 χρόνια. Μετά συνέχισα με το... Χτύφλα να έχει ο Μάρλο Μπράντο με τον Μανέλη. Μάλιστα. Με πήρε ο Ηλιόπουλος το «Ζητείτε ψεύτης». Έκανα δικό μου θεία στο πόθη κάτω από τις Λεύκες. Έπαιξα λεωφορείο πόθος. Έπαιξα σε ταινίες. Τελικά οικογενειακές ανάγκες αρρώστησε η μητέρα μου, εξανάγκασα να έρθω στο Λουτράκι. Και έτσι βρεθήκατε εδώ. Και από τότε, για να μην τρελαθώ από όλη αυτή την κατάσταση που ζούσα τόσο καλά και ήρθα εδώ, αναγκάστηκα να μαζεύω. Βρεθήκατε στους καλύτερους φίλους του ανθρώπου που είναι τα ζώα, τα σκυλάκια. Μόνο αγάπη σου δίνουνε. Και λίγο φαΐ ζητάνε και αγάπη. Μάλιστα. Το οποίο φαΐ τους το προσφέρετε εσείς. Δεν σας δίνει δηλαδή ο Δήμος, κάποια άλλη υπηρεσία? Έχω ζητήσει επανειλημμένως βοήθεια και προ 2 μηνών ο κύριος λογοθέτης είπε ναι. Και όχι μόνο δεν έκανε αυτό που είπε, παρά μου κλείνει και το τηλέφωνο όταν το παίρνω. Μάλιστα. Όπως μας λέει εδώ λοιπόν η κυρία Δέσποινα, παλεύει μόνη της. Εγώ όμως μαθαίνω ότι είσαστε κι εσείς ευαίσθητοι άνθρωποι και αποφασίσατε να είστε κοντά της. Άλλωστε και σφεδόνα.gr γι' αυτό είναι σήμερα εδώ, για να ευαισθητοποιήσει πολλούς φιλόζωους, πολλούς συνανθρώπους μας να βοηθήσουν την κυρία Δέσποινα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχουν ακόμα και ευρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσαν οι Δήμοι. Ναι, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα που να αφορά τα δέσποτα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Το θέμα εδώ είναι το θέμα της Δέσποινας. Όλοι οι Λουτρακιώτες ξέρουν τι έχει προσφέρει στα δέσποτα τόσα χρόνια. Εμείς είμαστε μια ομάδα φιλόζων που ήρθαμε σήμερα εδώ να τη συμπαρασταθούμε. Ήρθαμε να δημοσιοποιήσουμε το πρόβλημα, αυτό που συμβαίνει εδώ. Να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ότι χρειάζεται βοήθεια αυτή η γυναίκα, χρειάζεται τροφή για τα ζώα, χρειάζεται φάρμακα. Είναι μόνη δεν παλεύει τόσα χρόνια. Έχετε κι άλλα σκυλάκια δηλαδή πέρα από αυτά που βλέπουμε εδώ? Ναι, γιατί αφήσανε μια μανούλα με 2 μικρά το χειμώνα, τους έκανα σπιτάκι, προ 15 ημερών αφήσανε άλλα 2 μωρά. Πριν μια εβδομάδα, πριν 10 μέρες ακριβώς, αφήσανε 10 ψωριάρικα που τους κάνω θεραπεία, μωρά κι αυτά. Κυρία Δέσποινα, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να υιοθετήσει, να πάρει κάποιο σκυλάκι. Ναι, κάνει να ξέρω ότι θα ζήσει καλά. Ότι θα το αγαπάει, ναι, και θα το περιποιηθεί. Θα δώσουμε εμείς το τηλέφωνό σας, δεν το λέμε εδώ τώρα αυτή τη στιγμή στον αέρα, θα το δώσουμε το τηλέφωνό σας. Μπορεί να φέρνει ο κόσμος. Τι άλλο μπορεί να ζητήσουμε από τον κόσμο, από τους φλούς, τροφές. Να φέρουμε, να ενισχύσουμε την κυρία Δέσποινα με τροφές, ακριβώς. Πόσα σακιά με τροφές θέλει? Θέλει 3 σακιά 20 κιλά την ημέρα. 3 σακιά 20 κιλά, η πιο φτηνή τιμή είναι 50 ευρώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είναι αυτή η γυναίκα. Χρειάζεται βοήθεια. Και σε τροφές και σε φάρμακα και σε περίθαλψη και βεβαίως υιοθεσίες. Μακάρι να έρθει ο κόσμος. Έτσι, οι φιλόζωοι που θέλουν ακριβώς, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν να αγοράζουν από τα pet shop και να δίνουν ακριβώς. Μπορεί να γίνει αυτό. Και αν μάθει ο κόσμος. Την αγάπη μπορεί να τη δείξουν εδώ. Όχι. Αν μάθει ο κόσμος πώς καταλήγουν αυτά τα σκυλάκια στα pet shops, δεν θα ξαναπάει να πάρει σκυλιά από τα pet shops. Λοιπόν, υπάρχουν τόσα αδέσποτα, υπάρχουν τόσες καλές ψυχές εδώ που περιμένουν ένα σπιτικό και λίγη αγάπη. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Να προσθέσω κάτι. Να προσθέσετε ό,τι θέλετε. Εάν πάρετε μια εικόνα του χώρου. Θα πάρουμε σε λίγο, θα μπούμε μέσα, ναι. Είναι άθλια για οποιοδήποτε επίπεδο πολιτισμού. Είναι πανάθλια. Και κάνει βεβαίως η γυναίκα ό,τι μπορεί. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο με τα μέσα. Θέλουν εθελοντές να έρθουν να βοηθήσουν. Ακριβώς, να. Χρειαζόμαστε και εθελοντές. Τα όρια της. Αυτό βλέπω. Έχει ξεπεράσει τα όρια της αυτοθυσίας. Και καταντάει να γίνεται και αντικείμενο χλεβασμού, αντί να είναι κέντρο συμπαράσταση. Αντικείμενο θαυμασμού και συμπαράσταση. Οι δημοτικές αρχές που είναι αρμόδιες τουλάχιστον για την καθαριότητα, πρέπει άμεσα να βγουν από την οθρότητα και να γιατί εκτελεί χρέη τους.
Μάλιστα. Λειτουργεί σαν δημοτικό κοινοκομείο η κυρία. Ακριβώς. Και πρέπει αμεσότατα να δραστηριοποιηθούν. Η υπηρεσία καθαριότητας θα μπορούσε να έρχεται για να τη βοηθάει εδώ. Και όχι μόνο. Αμεσότατα πρέπει να, αν δεν θέλουν να είμαστε κι εμείς με τη σειρά μας, σαν ελληνικό σύγχρονο πολιτισμό, αντικείμενο διεθνού σεβασμού. Ακριβώς. Αλλά. Πηγαίνει, πού για αγάπη μιλάτε μαζί τους έτσι, κυρία Δέσποινα, σας τα ξέρουν όλα, βλέπω τους τραγουδάτε, τους μιλάτε. Να με φιλήσουν, πάτε μέσα. Έχουν ονόματα, τους φοράς, όλα έχουν ονόματα, ε. Φιλώ μια συγκλήτα να δείτε κάτι που θα σας συγκινήσει. Ναι, για να μας το δείξετε. Ελάτε, πάτε εδώ. Πολλά από πίσω. Τώρα, ποιο θα φιλήσει τη μαντήλα. Έλα. Κοιτάξτε, πηγαίνουν και τη φιλάνε. Μόλις τους είπε ποιο θα φιλήσει τη μανούλα, πηγαίνουν όλα και τη φιλάνε. Αν είναι δυνατόν αυτές οι ψυχούλες να μην ενδιαφέρεται κάποιος άνθρωπος. Αυτά εδώ πέρα τώρα λοιπόν είναι 90 σκυλάκια που έχετε εδώ έτσι. Μάλιστα. Τα φροντίζετε όπως βλέπω, τα καθαρίζετε, τα ταΐζετε. Κάθε μέρα δηλαδή πόσες ώρες δίνετε εδώ? 5-6 ώρες. Υπάρχει εθελοντική προσφορά από κάποιο κτηνίατρο, έρχεται, βοηθάει? Έχω τον κύριο Λέκα. Για να τον ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο, τον Γιάννη τον Λέκα. Έχω τον κύριο Λέκα, ο οποίος μου συμπαραστέκεται πάρα πολύ. Μάλιστα. Τι θέλετε να ζητήσετε τώρα και από κτηνίατρους και από το Δήμο και ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν? Από όλο τον κόσμο. Όταν μπορούν, θέλω πρώτα μια εθελοντική εργασία για να τους κλείσω χώρο. Ναι. Τώρα θα πιάσει η βροχή. Τώρα αυτά τα έβαλα επειδή τα πετάξανε. Μάλιστα. Άμα πιάσει ζέστη θα πετάξουν από ζέστη. Άμα πιάσει βροχή. Άρα θέλετε λοιπόν και κάποιους εθελοντές να βοηθήσουν. Εθελοντές. Μετά θέλω σπίτια. Σπιτάκια, για, σπιτάκια για να μπορούν να μπαίνουν μέσα. Αλλά το κυριότερο και το άμεσο είναι η τροφή. Και τα φάρμακά τους, δηλαδή τα εμβόλια. Τώρα είναι για να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Αυτά έχουν στηρωθεί τώρα τα φιλιά. Όχι, εμβολιασμένα είναι όλα, όλα. Αποπαρασιτωμένα είναι όλα. Τους περιβάζω κολάρα σε όλα. Μάλιστα. Τώρα την εποχή θα πάρουν όλα καινούργια κολάρα. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι στηρωμένα. Και σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν κάποιοι εθελοντές, κτηνίατρο, οτιδήποτε. Υπάρχουν εθελοντές. Έτσι, αλλά θέλω να ξέρω και το εξής. Ξαναλέμε, είναι πολύ σημαντικό, αν κάποια οικογένεια έχει παιδάκια, είναι φιλόζωη και θέλει να αποκτήσει ένα από αυτά τα όμορφα σκυλάκια, τις ψυχούλες που είναι εδώ. Ξέρω ότι θα ζήσουν καλά μαζί τους και δεν θα τα μετάξουν. Να έρθουν εφόσον έχουν πρόθεση να τα περιποιηθούν και να τα αγαπήσουν, να πάρουν όποιο σκυλάκι θέλουν.